και να δούμε αυτή την τραγική ιστορία με το Ροτβάιλερ, Γιάννη. Μία ακόμη τραγική ιστορία. Θυμίζω ότι ένα δίχρονο αγόρι πριν από όχι πολύ καιρό έχασε τη ζωή του από επίθεση ο Ροτβάιλερ, χωρίς να έχουμε κάτι με τα συμπαθή τετράποδα. Δεν όλα συμπαθή τα τετράποδα. Το θέμα είναι πώς τα εκπαιδεύεις. Και θα αυτή το τη συζητήσουμε φορά αυτό. Έχουμε ένα εξάχρονο αγόρι. Το οποίο δίνει μάχη αυτή τη στιγμή. Έτσι, δέχτηκε επίθεση από τον Ροτβάιλερ στη Χαλκίδα. Πολύ άσχημη επίθεση. Είχαν πάει διακοπές τώρα. Σκέψου το σκηνικό να είσαι διακοπές, ανέμελος, να περιμένεις όλο το χρόνο αυτό το πράγμα, να χαρεί το παιδί σου, να βγει έξω και να καταλήγει δυστυχώς στο νοσοκομείο. Δίνει μια μάχη το παιδί. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και θα το συζητήσουμε μετά. Μάχη να κρατήσουν ζωντανό το εξάχρονο αγοράκι που δαγκώθηκε στο κεφάλι και το λαιμό από Ροτβάιλερ, έδωσαν οι γιατροί. Συγκλονίζει η μαρτυρία της νοσηλεύτριας που περιέθαλψε το εξάχρονο παιδί στο κέντρο υγείας Ψαχνών. Όπως λέει στο Μέγκα, ήταν ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ψαχνών μαζί με τους γονείς και τον ιδιοκτήτη του σκύλου. Το παιδί ήταν ήσυχο και συνεργάσιμο με τους γιατρούς, ενώ οι γονείς ήταν σε κατάσταση σοκ. Αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποφασιστική μεταφορά του στο νοσοκομείο. Το εξάχρονο αγόρι από την πρώτη στιγμή είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Το παιδί έκανε μαζί με την οικογένειά του λίγο ημέρες διακοπές στην Εύβοια, όταν λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου, το Ροτβάιλερ ξεφεύγει από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη και δαγκώνει τον εξάχρονο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αμέσως παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο κέντρο υγείας Ψαχνών. Με τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα μεταφέρθηκε το εξάχρονο αγοράκι από το κέντρο υγείας Ψαχνών στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η κατάστασή του ήταν τόσο κρίσιμη που μπήκε κατευθείαν στο χειρουργείο. Νωρίς το πρωί, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του Ροτβάιλερ. Ο 41 ετών άνδρας, κάτοικος Χαλκίδας, κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα Δρυφείων Μεσαπίων, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ενημερώθηκε σχετικά ο εισαγγελέας Χαλκίδας, ο οποίος έδωσε εντολή να φεθεί ελεύθερος, ενώ συνεχίζει την προνάκριση. Στο Μέγκα μίλησε ο Κώστας Μαρτίνης, εκπαιδευτής σκύλων, σχετικά με το τι πρέπει να κάνει κάποιος που έχει ένα Ροτβάιλερ. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ένα Ροτβάιλερ, πάντα ξεκινάμε με το εξής. Αν ο άνθρωπος που το έχει μπορεί να χειριστεί ένα Ροτβάιλερ υπεύθυνα να το μεγαλώσει σωστά. Το Ροτβάιλερ πρέπει να του δώσεις αυτό το βαθμό της κοινωνικοποίησης που λέμε πάνω από το μέσο όρο, ειδικά για τα παιδιά να τα αγαπήσουν. Ο εξάχρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων, έπειτα από πολύ ωραίο χειρουργείο. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά
και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδρορροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.